στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα Δημοτικό Συμβούλιο που γίνεται με τους νέους τρόπους που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σήμερα είναι μόνο διαζώσεις, γιατί πλέον μόνο ένα το μήνα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε υβριδικά ή από απόσταση. Και νομίζω ότι είναι το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από τις εκλογές. Σήμερα αυτό που θα ενημερώσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, είναι ένα ζήτημα που χρόνιζε στο Δήμο μας και αφορούσε την αναδάσωση εκ μέρους της ΔΕΗ κάποιων σημαντικής έκθεσης τραμάτων που αφορούσαν την υποχρέωση της ΔΕΗ έναντι της επέμβασής της στο λιγνητορυχείο της Μαυροπηγής, πλέον έχουν ολοκληρωθεί και από τα επόμενα χρόνια θα έχουμε την χαρά στα διοικητικά όρια του Δήμου Κοζάνης να έχουμε μερικές εκατοντάδες στρέμματα δασικής έκτασης και να το χαιρόμαστε σαν πολίτες. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις της ΔΕΗ και του αναδόχου που είχε η ΔΕΗ η συντήρηση αυτού του συγκεκριμένου χώρου πρασίνων και πραγματικά ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη η οποία επήρθε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες πρασίνων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, με τις ανάλογες υπηρεσίες της ΔΕΗ και τον προϊστάμενο του, τον κύριο Μπάρμπα. Δυστυχώς η εξέλιξη με την, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του φωτοβολταϊκού, των φωτοβολταϊκών πάρκων στην περιοχή της Καλαμιάς μπήκε σε τροχιά υλοποίησης παρόλες τις αντιδράσεις των κατοίκων, παρόλη την ομόφωνη αντίδραση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, η εξέλιξη δεν ήταν η αναμενόμενη. Ευελπιστώ το ότι ακόμα, ίσως ακόμα, υπάρχει χώρος και χρόνος να γίνουν κάποιες βελτιωτικές κινήσεις, ούτως ώστε τα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά να μην πνίξουν το χωριό. Σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης που έρχεται με το νέο τρόπο, δηλαδή διαζώσεις, επιστρέφουμε επιτέλους στην κανονικότητα, υπάρχουν διάφορα θέματα που είναι προς συζήτηση και υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία ενώ είναι μείζονος σημασίας και για τον τόπο και για το Δήμο Κοζάνης, δεν θα συζητηθούν, αλλά θα ζητηθούν εκ μέρους της δημοτικής κίνησης ενημερώσεις σχετικά με αυτά. Το πρώτο που θέλουμε να θίξουμε είναι το θέμα της αντίδρασης των κατοίκων στην Καλαμιά απέναντι στην εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών που γίνεται εκεί, μια τεράστια εγκατάσταση. Η δημοτική κίνηση έχει εκφραστεί επανειλημμένα για το συγκεκριμένο θέμα, έχει πάρει θέση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει πάρει θέση επί τόπου και είναι συνεχώς δίπλα στους κατοίκους στις κινητοποιήσεις που κάνουν. Θα θέλαμε να δούμε όμως και τα μέλη της Δημοτικής Αρχής να βρίσκονται εκεί. Υπάρχει σίγουρα μία σύγκρουση, εισαγωγικά σύγκρουση έτσι, μία σύγκρουση μεταξύ της εταιρείας που θέλει βάση θυσία να κατασκευάζει το συγκεκριμένο έργο και των κατοίκων που πραγματικά παλεύουν για την ζωή τους αυτή τη στιγμή και για τη βιωσιμότητα του χωριού τους. Η δημοτική κίνηση σίγουρα είναι στο πλευρό των κατοίκων, θα τους συνδράμει με κάθε τρόπο και πρακτικό τρόπο, όχι μόνο θεωρητικά, όχι μόνο με ψηφίσματα, όχι μόνο με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και πρακτικά επί τόπου ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε εκεί όποτε μας ζητηθεί. Έχω μία ενημέρωση και μία ερώτηση. Η ενημέρωση που έχω να κάνω αφορά ουσιαστικά την αντίδραση των κατοίκων της Καλαμιάς. Υπάρχει μια καθημερινή ουσιαστικά μάχη, σε εισαγωγικά το βάζω το μάχη, στο χώρο της Καλαμιάς, έξω από το χωριό, εκεί που είναι να κατασκευαστούν τα φωτοβολταϊκά. Υπάρχει μια αντίδραση των κατοίκων που κλιμακώνεται. Ακόμη και σήμερα, λόγω της αντίδρασης των κατοίκων, ουσιαστικά σταμάτησαν οι εργασίες. Υπάρχει παρουσία της αστυνομίας. Υπάρχει μια αντίδραση που θα πρέπει, πέρα από το θεωρητικό κομμάτι της υποστήριξης εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουμε βγάλει μια ανακοίνωση σαν Δημοτικό Συμβούλιο και μια απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο, να υπάρχει σίγουρα και με την παρουσία του Δημοτικού Συμβούλου, θεωρώ, όταν αυτό απαιτείται. Σε ενημέρωση που είχαμε από τους κατοίκους σήμερα, υπάρχουν σε εξέλιξη
κατάθεση, θα γίνει μάλλον μεθαύριο ή αύριο μεθαύριο, μας είπαν, ασφαλιστικών μέτρων έτσι ώστε να σταματήσουν οι εργασίες. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι ακραίας μορφής παραβίασης του χώρου αλλά και της ποιότητας ζωής των κατοίκων θα πρέπει να ανατραπεί επί του πεδίου. Άρα από τη στιγμή που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ήταν στη δικαιοδοσία του Δήμου, έτσι το ξεκαθαρίζω, να πάρουμε κάποια απόφαση διαφορετική, θεωρώ ότι όποτε και όπου μας ζητηθεί θα πρέπει να είμαστε σαν Δημοτικό Συμβούλιο παρόντες επί τόπου για να στηρίξουμε το δίκαιο αίτημα των κατοίκων. Τώρα, όσον αφορά την ερώτησή μου, περί σχετικά με τις, με τα έσοδα που έχει ο Δήμος Κοζάνης σε σχέση με τα προηγούμενα έτος όσον αφορά την ακίνητη περιουσία του. Εκεί αναφέρεται επίσης ότι υπάρχει μια μεγάλη επενδυτική ουσιαστικά πρόταση η οποία θα γίνει πράξη το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα που αφορά μια έκταση 350 στρεμμάτων σε απόσταση 3 χιλιόμετρων όπως γράφει από τον κόβο της Εγνατίας. Δεν αναφέρεται και δεν διευκρινίζεται ποια πρόταση είναι αυτή. Θα ήθελα να γνωρίζω αν πρόκειται περί για την πρόταση που αφορά το Δρέπανο, το Αυροτεμάχιο 850 και πραγματικά, αν πραγματικά αφορά τη συγκεκριμένη πρόταση, γιατί μια τέτοια πρόθεση του Δημάρχου και τη Δημοτική Αρχή δεν ανακοινώνεται πρώτα στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη στιγμή που έχουμε κάνει ερωτήσεις σε πολλά δημοτικά συμβούλια και δεν πήραμε ποτέ απάντηση. Και ανακοινώνεται στον τύπο. Άρα η διευκρίνηση που θέλω είναι αν όντως αφορά το 850 και δεύτερον, ποια είναι η λογική να γίνονται τέτοιες ανακοινώσεις χωρίς να έχουν πάρθει αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο. Καταρχήν, κύριε Κουζέκη, ρωτήσατε για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη περίσταση για το ζευγαρολίπανο στο Δρέπανο στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πήρατε, την απάντησή μου. Δηλαδή, η απάντηση είναι ότι όταν το θέμα θα είναι έτοιμο, θα περάσει και από την Επιτροπή Ποιότητας και θα έρθει σαν έτοιμο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η συγκεκριμένη δήλωση που διάβασες, χάρη, παίζω ανάμεσα στον πληθυντικό και στον ελληνικό, δεν αφορά το ζευγαρολίβαδο, αφορά την έκταση στο στρατόπεδο Ρωμανέλη. Και πριν που είχα την ευκαιρία να αναφερθώ στην ένταξη στο Πράσινο Ταμείο της χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση των 2 εκατομμυρίων της αναβάθμισης της ένταξης από τα 1.600 στα 2 εκατομμύρια στο Πράσινο Ταμείο για ενεργειακή αναβάθμιση. Μία άλλη πρόταση που μας χρηματοδοτήθηκε ήταν μια πρόταση 150 και 140 συντυπιά, βρεβέδω τώρα με συγχωρείτε, που αφορά να διερευνήσουμε τη δυνατότητα προσέλκυσης επενδύσεων στο στρατόπεδο Ρωμανίνη. Το στρατόπεδο Ρωμανίνη είναι αυτό που είναι σε μια απόσταση 3 χιλιόμετρων από τον κόμβο της Εγνατίας. Είναι μια έκταση η οποία πραγματικά προσφέρεται και επειδή και ο Πρόεδρος εδώ είχαμε την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε ότι είναι κατεξοχήν ένας χώρος ο οποίος μπορεί ή είναι πιθανόν να φιλοξενήσει δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και όχι παραγωγικές δραστηριότητες από την φύση και τα χαρακτηριστικά που έχει της εγκύτητας με τον κόμβο της Εγνατίας και το αμέσως επόμενο διάστημα θα προκηρύξουμε και αυτή τη μελέτη και να διερευνήσουμε δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Αυτό αφορούσε πάλι η δήλωση. Όταν μου ζητήθηκε την Παρασκευή, μου ζητήθηκε γραπτά, έτσι, δεν μίλησε ζωντανά και δεν θυμάμαι τώρα, δεν διάβασα πριν και ξέρω τι έστειλα. Σήμερα ενημερώθηκα για τις αποφάσεις του Πράσινου Ταμείου, ενδεχομένως να έβαζα και λίγο παραπάνω διάσταση, αλλά την Παρασκευή που έγινε αυτό το σημείωμα δεν ήξερα την εξέλιξη της ένταξης του πολεμητηρίου και της μελέτης στο Πράσινο Ταμείο.